Καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα tutorial στο οποίο θα σας δείχνω πώς να επιτύχετε ένα bokeh effect ή depth of field σε μια φωτογραφία σας. Θα δείξω πώς να το κάνουμε αυτό σε δύο περιπτώσεις, μία λίγο πιο δύσκολη που χρειάζεται και gradual blur και σε πιο εύκολη στην οποία απλά θολώνουμε το background. Αρχίζοντας θα πάρουμε το Quick Selection Tool και θα επιλέξουμε το αντικείμενο το οποίο δεν θα θολωθεί. Αυτό εγώ θα το κάνω, θα σας δώσω ένα time lapse και τα ξαναλέμε. Για διόρθωση πατάμε Alt και κλικ. Για μικροδιορθώσεις πατάμε το Q και ζωγραφίζουμε με άσπρη μπογιά για να αφαιρέσουμε κομμάτια της επιλογής και με μαύρη μπογιά για να προσθέσουμε. Εσείς θα επιλέξετε αν θέλετε να είστε σχολαστικοί ή όχι. Εξ αρχής θα μπορούσαμε να είχαμε μετατρέψει το layer σε κανονικό, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και τώρα πατώντας δύο φορές πάνω στο background layer και πατώντας OK. Έχοντας τελειώσει με την επιλογή πατάμε εδώ ώστε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο solid color το οποίο θα είναι μαύρο. Και μετέπειτα πατάμε ξανά εδώ και δημιουργούμε ένα gradient. Το οποίο θα γίνεται από μαύρο σταδιακά άσπρο. Εδώ μπορείτε να παίξετε με τις επιλογές, μπορείτε να το κάνετε και όλο άσπρο αν θέλετε, δημιουργώντας ένα solid color ουσιαστικά. Εγώ αυτό θα κάνω για αυτή τη φωτογραφία, αφού δεν χρειάζεται σταδιακά να θολώνει, αλλά η ολόκληρο το background να είναι το. Μεταφέρουμε το gradient πίσω από το solid color, πατάμε shift και επιλέγουμε και τα δύο ώστε να τα βάλουμε σε ένα group πατώντας control και G. Έχοντας φτιάξει το depth map μας, πάμε και να το ενεργοποιήσουμε. Πατάμε πάνω στο group μας, πάμε στα κανάλια χρώματος. Παίρνουμε το μπλε κανάλι.
και το διπλασιάζει. Και το μετανομάζουμε σε depth map για να μην δυσκολευτούμε να το δούμε. Το κρύβουμε. Πάμε πίσω στα layer. Κρύβουμε τα group μας. Και επιλέγουμε τη φωτογραφία. Πάμε στα filters. Blur. Και lens blur. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. Στο source επιλέγουμε depth map. Και όπως βλέπετε ήδη έχει θολώσει το background. Μπορούμε να παραμετροποιήσουμε ώστε να ταιριάζουν στην περίσταση. Εγώ τώρα πιστεύω είμαι κάπου εδώ. Και καλό θα ήταν μόλις τελειώσετε να πατήσετε στο More Activate αποτέλεσμα ώστε να βγει καλύτερη φωτογραφία. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Πάμε File, Export, Export As. Και επιλέγουμε οποιοδήποτε format μας αρέσει. Τώρα για τη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα είναι απλά. Ακολουθούμε τα ίδια βήματα, εκτός από ένα το οποίο θα αναφέρουμε. Η επιλογή που έκανα ήταν πολύ γρήγορη, καλύτερα να γίνει πιο αργά και προσεκτικά. Αλλά αυτό είναι για το σκοπό του tutorial, οπότε μου εδώ λοιπόν στο gradient θα χρειαστεί να αφήσουμε και το μαύρο μέσα ώστε να γίνει μια σταδιακή θολούρα στο background της φωτογραφίας. Οπότε εμείς επιλέγουμε πόσο διάστημα θα είναι sharp και πόσο blurred. Θελωμένο δηλαδή. Και ακολουθούμε ακριβώς τα βήματα όπως την προηγούμενη φορά.
Και όπως βλέπετε, η θολούρα γίνεται πιο σταδιακή και πιο φυσική. Ουσιαστικά όπως περίπου θα την εικόνιζε μια DSLR. Σας ευχαριστώ που μείνατε όσοι και αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Γεια σας.